Κύριε Παπουτσάκη, τι κάνετε, πώς είστε και πώς νιώθετε έτσι αυτή την ημέρα που ουσιαστικά είναι το τελευταίο γύρισμα που θα δούμε εμείς. Τελειώνουν τα επεισόδια για φέτος, η προβολή των επεισοδίων, ξαναρχίζουν το Σεπτέμβρη και από Ιανουάριο είναι η έναρξη της τρίτης σεζόν. Νιώσατε που πήγε τόσο καλά και θα γίνει και για τρίτη σεζόν η σειρά. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, πολύ χαρούμενοι. Θέλουμε πολύ να συνεχίσουμε να δουλεύουμε παρέα. Έχουμε κοινούς κώδικες, κοινή έτσι αισθητική και στο πώς παίζουμε και στο όλο το πλαίσιο έτσι όπως είναι στημένο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Θυμάμαι μια περίοδο πολύ παλιά που ερχόντουσαν κάτω από το σπίτι σας, μια περίοδο τότε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μπράβο, μπράβο. Τώρα έτσι που τα βλέπετε μακριά αυτά τα πράγματα που είχαν συμβεί, πώς τα αξιολογείτε? Ανεφουσίας, καταρχάς. Τώρα εκ των υστέρων καταλαβαίνω πόσο ανούσιο ήταν όλο αυτό το καλά. Και τότε προφανώς βίωνα όλο αυτό το παράλογο αυτής της ιστορίας. Ήταν πάρα πολύ παραβιαστικό και πάρα πολύ δύσκολο. Σου λέω, είναι και το κάνω ακόμα δυσκολότερο το γεγονός ότι δεν ήμουν ένας άνθρωπος ποτέ που αυτό που επεδίωκα ήταν μια δημοσιότητα οποιοδήποτε με κάθε κόστος. Δεν ήταν αυτό. Και το πιο δύσκολο απ' όλα ήταν αυτό, ξέρεις, που κάποιοι λέγανε ότι αυτό είναι κάτι που προκαλείς εσύ ο ίδιος, τους φωνάζεις, τους κάνεις. Αυτό ήταν για μένα. Δεν λένε ορλιάξω κάθε φορά που το άκουω αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου φαίνεται τραγικό. Κάθατε στο όρια σας? Ναι, πρέπει να πέρασα κατάθλιψη. Μη διαγνωσμένη, αλλά πρέπει να ήμουν πάρα πολύ άσχημα. Συστήκατε στον εαυτό σας, δεν θέλετε να δείτε κάμερες? Αυτό που το παθαίνουν πάρα πολύ. Το έπαθα πάρα πολύ. Γενικά κανέναν. Ήμουν δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Δεν. Πολύ, έκλαιγα πολύ. Πονούσα πολύ γιατί είχα ένα θέμα ψυχοσωματικό που υπέφερα. Βγήκε και με αυτό εντονότερο. Ναι, με αυτό βγήκε, με αυτό. Το άνοσο. Ναι, τελικά νομίζω ότι ήταν αυτό άνοσο, κάπως έτσι επαληθεύεται τώρα. Γενικώς μια κατάσταση πολύ δύσκολη, παιδί μου. Τι να σου λέω τώρα.